πληρώσει τους όρους εντολής της. Έχουμε καταθέσει εδώ και πολλούς μήνες στο Υπουργείο Υγείας μία σειρά από προτάσεις και τώρα, όπως μαζί με τον αγαπητό τον Χρήστο τον Πέτρου, είμαστε μέλη της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής. Α, μάλιστα. Άρα, τέλος το Επιτροπή Ψυχολογικής Τύχης. Έκλεισε. Ναι. Έκλεισε ναι. Το διέδραμα της χρησιμότητάς του. Κύριε Πέτρου, γεια σας. Καλό μεσημέρι. Αναπληρωτής καθηγητής στο πρόγραμμα φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Να ξεκινήσουμε από εσάς. Απλή είναι η ερώτηση. Η Όμικρον σταματάει μπροστά στα εμβόλια που έχουμε μέχρι στιγμής. Με τις τρεις δόσεις, με το πλήρες εμβολιαστικό σχήμα. Κανένας δεν μπορεί να απαντήσει με βεβαιότητα ποια θα είναι η συμπεριφορά της Όμικρον. Σίγουρα τα εμβόλια δεν θα χάνουν τη δράση τους και δεν υπάρχει κάποια από αυτές τις μεταλλάξεις που γνωρίζουμε και ούτε και η Όμικρον θα είναι μια μετάλλαξη η οποία θα εκμηδενίζει τη δράση των εμβολίων. Ναι. Μπορεί να μεταβάλλονται κάποιες παράμετροι όσον αφορά την αποτελεσματικότητα. Μπορεί να μεταβάλλεται το ποσοστό των εμβολιασμένων που μολύνονται, το ποσοστό των εμβολιασμένων που αναπτύσσουν συμπτώματα, όπως συνέβη και με τη Δέλτα, που από το 95 πέσαμε στο 70 περίπου, μπορεί να μεταβάλλεται λίγο ίσως και έχουμε κάποια προκαταρκτικά δεδομένα από το Ισραήλ, αλλά όλα αυτά είναι πολύ νωρίς, ναι. Να μεταβάλλεται και το ποσοστό αυτών που νοσηλεύονται. Σίγουρα όμως τα εμβόλια δεν είναι κάτι το οποίο μια μετάλλαξη θα έρθει και θα τα εξουδετερώσει. Μάλιστα. Τώρα κύριε Φελά, εμβόλια, μάσκες, μέτρα, ψυχολογική πίεση, καταργούνται και αναβάλλονται και οι γιορτές των Χριστουγέννων. Όλο αυτό προκαλεί στην κοινωνία αναστάτωση. Προκαλεί τα δύο τελευταία χρόνια που έχουμε την πανδημία, αλλά βλέπουμε κάποια φαινόμενα τα οποία είναι εξόχως ανησυχητικά. Βόμβα σε σχολείο, φωτιά σε σχολείο, πυρκαγιά σε σχολείο, αντιδράσεις πολύ βίαιες, θα έλεγε κανείς, στηρουμένων των αναλογιών έξω από, από τη Βουλή. Είναι πράγματα τα οποία προκαλούν προβληματισμό, αλλά και φόβο. Θα συμφωνήσω μαζί σου, αγαπητέ μου Χρήστο. Τα τελευταία δύο χρόνια η πανδημία έχει αφήσει ένα βαθύ αποτύπωμα στη ψυχολογία των συμπολιτών μας, σε ατομικό επίπεδο και σε συλλογικό. Ναι. Σε ατομικό επίπεδο, αισθήματα ανασφάλειας, φόβου, άγχους, όπου εξαρτάται είναι το υγειονομικό το κομμάτι, μήπως κολλήσω από τον κορονοϊό, συνεχώς υπάρχει αυτή η αγωνία και ο φόβος, το οικονομικό το κομμάτι, άνθρωποι έχουν χάσει τις δουλειές τους, υπήρξαν πολύ σοβαρές επιπτώσεις στα νοικοκυριά και το ψυχολογικό το κομμάτι, ναι. Όπου η πανδημία αυτή έχει αποσυντονίσει ένα από τα βασικότερα κύτταρα της ανθρώπινης ύπαρξης, την κοινωνικότητα. Εκτός από αυτό, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν, το έχουμε ξανασυζητήσει, ισχυρές άμυνες, συναισθηματικές και νοητικές, καταφεύγουν σε απλοϊκές θεωρίες για να έχουν να κρατηθούν από κάπου. Ο κόσμος αναζητεί απλές απαντήσεις, συγκεκριμένες απαντήσεις. Μπορούν να δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις σε όρους πανδημίας. Μπορούν να δοθούν. Η επιστήμη, το έχουμε πάλι ξαναπεί, η γνώση που πηγάζει μέσα από την επιστήμη είναι εξ ορισμού απαισιόδοξη. Διότι επαναξετάζει, αναθεωρεί και τα δεδομένα, όπως έχει πει και ο αγαπητός Χρήστος, αλλάζουν καθημερινά. Ναι. Αυτό δημιουργεί αυτό το φόβο. Πέρα από αυτού, υπάρχει και αυτός ο κοινωνικός διχασμός στην κοινωνία που έχει να κάνει με τους εμβολιαστές και τους αντιεμβολιαστές. Και αυτό εκφράζεται σε όλα αυτά που έχεις, όλες αυτές τις αντιδράσεις, ναι. Που διχάζει την κοινωνία. Αλλά δεν πρέπει να στιγματίζουμε. Είναι μόνο μία μικρή μερίδα, πιστεύω. Υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας. Αλλά βλέπετε τι γίνεται. Βεβαιότατα. Βεβαιότατα, οι οποίοι αντιδρούν, που είναι καταδικαστέα αυτά τα γεγονότα και δεν πετυχαίνουμε τίποτα. Ο κορονοϊός δεν φεύγει, ναι. Με το να γίνονται αυτές οι αντιδράσεις. Ο κορονοϊός φεύγει, όπως έχει πει και ο αγαπητός ο Χρήστος, μέσα από μια σύμπνοια, συνεργασία, μέσα από τη στήριξη, μάλιστα. Όλων των δυνάμεων και πολιτικών και κοινωνικών και επιστημονικών. Στο στόχαστρο πάντως έχουν μπει κυρίως τα μέτρα, τα οποία είναι λογικό, περιορίζουν κάποιες ελευθερίες, βασικές ελευθερίες, αλλά έχουν μπει κύριε Πέτρου και τα εμβόλια από την πρώτη στιγμή της συζήτησης, θα λέγαμε. Και μάλιστα ένα επιχείρημα των ανθρώπων που πολεμούν ή αντιδρούν στα εμβόλια είναι ότι έχουμε φάρμακα πλέον. Γιατί δεν χρησιμοποιούμε τα φάρμακα τα οποία εξελίσσονται, βγαίνουν καινούρια, βγαίνουν και ανακοινώσεις για να πολεμήσουμε τον κορονοϊό. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε κοντά σε δύο αντικά φάρμακα. Τα οποία αντικά φάρμακα, αυτό της Merck και αυτό της Pfizer, είναι δύο διαφορετικά, θα στοχεύουν με διαφορετικό τρόπο. Το ένα θα μειώνει της Merck την πιθανότητα θανάτου στο 30% και αναμένουμε να δούμε και το τελικό πόσο θα είναι για τη Pfizer, που θα είναι υψηλότερο.
θέμα είναι ότι αυτά τα φάρμακα θα μπορούν να τα παίρνουν μόνο όσοι μολύνονται και ξεκινούν να αναπτύσσουν συμπτώματα, αλλά να έχουν κάποιο παράγοντα κινδύνου. Διαβήτη, αναπνευστικά, παχυσαρκία, να είναι ένας από τους παράγοντες κινδύνου που οδηγεί στο νοσοκομείο και είναι πιο πιθανό να οδηγήσει και στο θάνατο. Η πλήρως υγιείς, οι αρτιμελείς ή σε ευάλωτες μεν ομάδες αλλά χωρίς σοβαρά προβλήματα δεν θα παίρνουν αυτά. Θα υπάρχει συγκεκριμένο προφίλ ανθρώπων που είναι ευάλωτοι και κινδυνεύουν να μπουν στο νοσοκομείο, ναι, και αυτοί θα το παίρνουν. Και αλίμονο να περιμένει κάποιος να μολυνθεί, που δεν υπάρχει για κανέναν καμία μας υγιή συνταγή κάποιο μοντέλο και να πει ο Χρήστος, ο Κωνσταντίνος θα μολυνθούν και δεν θα πάθουν κάτι ή θα παρουσιάσουν απλά συμπτώματα ή θα παρουσιάσουν κάτι πιο σοβαρό. Να σας διακόψω ένα λεπτό με το ένα μάτι μας στο Υπουργείο. Έχει πάρει τη θέση του Υπουργός Υγείας για να κάνει τις ανακοινώσεις. Θα τις σχολιάσουμε και μαζί μετά. Δεν θα φύγετε. Να του δώσουμε λίγα λεπτά να ετοιμαστεί. Ναι, συνεχίστε κύριε Πέτρου. Τα φάρμακα σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν τα εμβόλια. Ναι. Μπορούν να δουλέψουν μαζί. Μπορούν να δουλέψουν τα φάρμακα στους εμβολιασμένους, όπως είναι οι ανοσοκατασταλμένοι που έχουν χαμηλή αποτελεσματικότητα στα εμβόλια, η οποία βλέπουμε ότι με την τρίτη δόση είναι πολύ ψηλότερη, αλλά και σε άλλους ανθρώπους που για κάποιο άλλο λόγο δεν έχουν εμβολιαστεί, είτε δεν μπορούν, είτε έχει αποτύχει ο εμβολιασμός. Επαναλαμβάνω, δεν αντικαθιστούν τα φάρμακα και δεν θα αντικαταστήσουν. Και κανένα φάρμακο δεν αντικατέστησε κάποιο εμβόλιο. Άνω τελεία, πάμε στον Υπουργό να ακούσουμε τι έχει να πει και να επιστρέψουμε να τα σχολιάσουμε. Η μεγάλη ανταπόκριση των συμπολιτών μας στο κάλεσμα για εμβολιασμό σε όλες τις επαρχίες στέλνει ενθαρρυντικά μηνύματα για την αντιμετώπιση της πανδημίας και για τη θωράκιση της δημόσιας υγείας. Αυτό διαπιστώνεται από την αθρώα προσέλευση των πολιτών τις τελευταίες ημέρες στα κέντρα εμβολιασμού. Συγκεκριμένα, τις τελευταίες 10 ημέρες, περίπου 10.000 συμπολίτες μας έσπευσαν να λάβουν την πρώτη δόση του εμβολίου, ενώ 70.000 άτομα έσπευσαν να λάβουν την τρίτη ενισχυτική δόση. Ωστόσο, την Παρασκευή που μας πέρασε, όλος ο πλανήτης τέθηκε σε επιφυλακή υπό το φως των νέων δεδομένων που παρουσιάστηκαν μετά την εμφάνιση της μετάλλαξης όμικρο, που έθεσε σε συναγερμό τις υγειονομικές αρχές ανά το παγκόσμιο. Είναι χρέος μας ως Υπουργείων Υγείας και ως κυβέρνηση να ανταποκριθούμε στις εξελίξεις αυτές με τη λήψη επιπρόσθετων μέτρων για την προάσπιση της δημόσιας υγείας και την προστασία των ευάλωτων ομάδων. Αναφορικά για τη βδομάδα 20 μέχρι 26 Νοεμβρίου, ποσοστό 26% των θετικών κρουσμάτων αφορά ανήλικα πρόσωπα. Είναι γι' αυτό τον λόγο που το Υπουργείο Υγείας, κατόπιν εισηγήσεως των ειδικών, προχώρησε στη λήψη προστατευτικών μέτρων για τη διασφάλιση της υγείας των παιδιών, αλλά και για να συνεχίσει η ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων με φυσική παρουσία. Σε αυτό το σημείο, ως Υπουργείο Υγείας και ως κυβέρνηση, σεβόμαστε την αντίθετη άποψη και το δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης, ωστόσο καταδικάζουμε έντονα κάθε μορφή βίας, είτε αυτή είναι σωματική, είτε λεκτική, είτε ψυχολογική, με γεγονότα που είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες. Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω και το γεγονός ότι χρειάζεται να ληφθούν επιπρόσθετα μέτρα που θα περιορίσουν τη διασπορά του ιού και θα επιτρέψουν στην κοινωνία και την οικονομία να παραμείνουν σε λειτουργία, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε. Από τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2022, όλοι ανεξαιρέτως οι επιβάτες που θα εισέρχονται στην Κυπριακή Δημοκρατία από τα αεροδρόμια θα υποβάλλονται σε υποχρεωτικό έλεγχο PCR. Το κόστος των 15 ευρώ θα επιβαρύνει τον ίδιο τον επιβάτη. Από τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021, την τηλεργασία για ποσοστό 20% του προσωπικού κάθε εταιρείας ή οργανισμού στον τομέα παροχής υπηρεσιών, εξαιρουμένων των ουσιωδών υπηρεσιών, όπως αυτές καθορίζονται στο διάταγμα. Διευκρινίζεται πως το ποσοστό αυτό συμπεριλαμβάνει άτομα τα οποία λόγω νόσησης ή δήλωσης ως στενή επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα τίθενται σε αυτοπεριορισμό και εργάζονται από το σπίτι και άτομα που κάνουν χρήση της άδειας ανάπαυσής τους. Τρίτον,
Από τη Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2022, την αναστολή των παρουσιάσεων εφέδρων και εθνοφυλάκων. Τέταρτον, από τη Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου, μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2022, την αναστολή όλων των χριστουγεννιάτικων ή άλλων εκδηλώσεων εντός και εκτός των εμπορικών κέντρων. Πέμπτον, για τις οποιασδήποτε άλλες εκδηλώσεις που θα διεξαχθούν από δήμους, κοινότητες, χώρους θρησκευτικής λατρείας, θα επιτρέπεται διοργάνωση υπό την ευθύνη των τοπικών αρχών και διοργανωτών για την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλων και του διατάγματος. Σε περίπτωση μη τήρησης των πρωτοκόλων θα αναστέλλονται οι εκδηλώσεις. Και τέλος, τη σύσταση μη διεξαγωγής όλων των σχολικών εκδρομών από ιδιώτες. Ήδη με προηγούμενες αποφάσεις έχει ανασταλεί διεξαγωγή των σχολικών εκδρομών. Σας ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, δύο διευκρινιστικές ερωτήσεις. Τα υποχρεωτικά PCR πέρα από τα αεροδρόμια φαντάζομαι συμπεριλαμβάνουν λιμάνια και μαρίνες, έτσι. Σωστά. Με τα οδοφράγματα δεν μας υπάρχει. Με τα οδοφράγματα ήδη υπάρχει μία απόφαση. Αυτή η απόφαση που είναι σε ισχύ τη συγκεκριμένη στιγμή θα είναι σε ισχύ. Ωραία. Και σε ό,τι αφορά τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, για παράδειγμα, κάποιες εταιρείες ενδεχομένως, αν θέλουν να προχωρήσουν σε κάποιο χριστουγεννιάτικο πάρτι, θα μπορούν να εξασφαλίσουν κάποια άδεια. Αν μια εταιρεία θέλει να κάνει ένα πάρτι σε έναν εστιατόριο ή σε έναν κέντρο, θα δικαιούται να το κάνει, νομίζω ότι θα τηρηθούν τα πρωτόκολλα που έχουν σχέση με τους χώρους εστίασης. Κύριε Υπουργέ, αλλάζει κάτι με τις εκκλησίες? Όχι, δεν αλλάζει τίποτα. Κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω αν συζητήθηκε σήμερα το θέμα που ακούστηκε τα προηγούμενα 24 ώρα για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Έχουμε δει ότι άλλες χώρες το έχουν ακολουθήσει αυτό. Και αν έχετε λάβει γνωμάτευση τελικά του Γενικού Εισαγγελέα, τι σας έχει πει? Σήμερα δεν έχει συζητηθεί καθόλου αυτό το θέμα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ούτε έχω λάβει τη γνωμάτευση από τον Γενικό Εισαγγελέα. Εσείς για ποιο θέμα, Υπουργέ, συγκεκριμένα ζητήσατε γνωμάτευση, γιατί φαίνεται να υπάρχει μια σύγχυση? Εγώ έχω ζητήσει γνωμάτευση από τον Γενικό Εισαγγελέα να με ενημερώσει εάν υπάρξει οποιαδήποτε εισήγηση για να υπάρξει υποχρεωτικός εμβολιασμός σε κάποιες ομάδες του πληθυσμού, εάν μπορεί αυτή η απόφαση να εφαρμοστεί είτε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου είτε με απόφαση της Βουλής. Κύριε Υπουργέ, ένα άλλο θέμα είναι επίσης σημαντικό. Παρόλο που έχει πάρθει μια απόφαση από τις 18 Δεκεμβρίου, όσοι περάσουν οι 7 μήνες για το safe pass τους, οι οποίοι είχαν εμβολιαστεί και όλα τα συναφή. Απλά επειδή σε ευρωπαϊκό επίπεδο λένε για 9 μήνες. Τελικά αυτό το μέτρο εμάς θα τεθεί κανονικά σε εφαρμογή το 18 Δεκεμβρίου? Το συγκεκριμένο θέμα θα συζητηθεί την επόμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες, που θα είμαι παρόν στο Συμβούλιο Υπουργών, και αν θα υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή θα σας ενημερώσω. Όχι, δεν αλλάζει κάτι, αλλά έχει γίνει σύσταση στον ΓΟΑ με προσωπική μου επιστολή να ενημερώνουμε συχνά οι ελέγχους και έχουν ενημερωθεί τα γυμναστήρια ότι αν δεν τηρούνται τα πρωτόκολλα δεν θα διστάσουμε να κλείσουμε τα γυμναστήρια. Υπουργέ, όσον αφορά τα PCR στα αεροδρόμια, οι επιβάτες που φτάνουν στην Κύπρο θα περιμένουν υγεία το αποτέλεσμα, θα μπαίνουν αυτό το περιορισμό? Οι επιβάτες, είναι η διαδικασία, έχει ξεκινήσει από την Παρασκευή όπως γνωρίζετε. Μόλις μάθαμε την εμφάνιση της Όμικρος, έχουμε θέσει τα αεροδρόμια μας σε συναγερμό. Ήδη Παρασκευή μέχρι το Σάββατο κάποιες πτήσεις ήταν σε υποχρεωτικό PCR. Από την Κυριακή ήταν σχεδόν όλες οι πτήσεις. Απλώς οι επιβάτες θα κάνουν τον έλεγχο PCR στο αεροδρόμιο, μετά θα πηγαίνουν στα ξενοδοχεία τους, στη σπίτι τους. Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος θα ενημερώνονται άμεσα από το Υπουργείο Υγείας. Άρα ουσιαστικά πρέπει να αναμένουν το αποτέλεσμα πριν προπουστεί οποιαδήποτε δραστηριότητα. Είναι σύσταση προς τους πολίτες να αναμένουν το αποτέλεσμα πριν κάνουν οποιασδήποτε δραστηριότητα. Υπουργέ, δεν θέτει και θέμα αφαίρεση safe pass σε άτομα που δεν έχουν προχωρήσει στην λήψη της τρίτης δόσης, έτσι? Είχε τεθεί αρχικά ότι... Υπάρχει μία απόφαση του προηγούμενου Υπουργικού Συμβουλίου, αλλά όπως ανάφερα και στη συνάδελφο σας... δεν είναι υποαξιολόγηση. Θα υπάρξει μία συζήτηση την Τρίτη στις Βρυξέλλες στο Συμβούλιο Υπουργών και αν υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή σε σχέση με απόφαση Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ενημερωθεί το Υπουργικό Συμβούλιο αναλόγως. Κύριε Υπουργέ, τα ξενοδοχεία που προγραμματίζουν εκδηλώσεις θα μπορούν να τις
να τις κάνουν κανονικά. Θα μπορούν, νομίζω ότι τηρούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα που είναι σε ισχύ. Που, όπου υπάρχει πρωτόκολλο με αριθμό ατόμων συγκεκριμένων και πώς πρέπει να τηρούνται αυτά τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Άρα ουσιαστικά δεν απαγορεύονται οι εκδηλώσεις, κύριε Υπουργέ. Αυτά είναι να τηρούνται τα υγειονομικά. Τη συγκεκριμένη στιγμή δεν απαγορεύονται, αλλά θέλουμε να δώσουμε έμφαση και να. Ήδη μίλησα σήμερα το πρωί με τον πρόεδρο της Ένωσης Δήμων, τον κύριο Βίρα. Του ανέφερα ότι υπάρχει σκέψη να γίνει αυτή η πρόταση προς την Ένωση Δήμων. Εμείς θέλουμε τη συνεργασία των Δήμων να τηρούνται τα πρωτόκολλα, αλλά από την ίδια στιγμή θέλουμε να αναφέρουμε ότι εάν εντοπιστούν οποιασδήποτε παραλήψεις και μη τήρησης των πρωτοκόλων από τους Δήμους, θα επέμβει άμεσα το κράτος και θα ανασταλούν αυτές οι εκδηλώσεις ή δεν θα δοθεί άδεια για άλλες εκδηλώσεις που θα προγραμματιστούν τις επόμενες μέρες από τους Δήμους. Η άδεια θα αφορά τη συμμετοχή των πολιτών, ενωμένου ότι έχουν υποκληθεί σε τεστ. Αυτό θα είναι ένα πρωτόκολλο που θα σταλεί από το Υπουργείο Υγείας, είτε θα σταλεί σήμερα είτε αύριο. Όσον αφορά στα χειρουργεία, Υπουργέ, το διάταγμα συμφωνήθηκε σε σύσκεψη που είχαμε στο Υπουργείο Υγείας την Τρίτη με τον ΟΚΙΠ, ΟΑΗ και Πασινό. Το διάταγμα προνοεί ότι πρέπει να υπάρξει κάποια μείωση των χειρουργείων και να υπάρχουν κάποιες διαθέσιμες κλίνες από τα ιδιωτικά νοσοκομεία, ώστε σε περίπτωση που έχουν ανάγκη τα κρατικά νοσηλευτήρια μας, κάποιοι ασθενείς από τα κρατικά να μεταφερθούν στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Αυτόν το μέτρο το κάνουμε, ώστε να είμαστε έτοιμοι σε περίπτωση αύξηση των νοσηλείων λόγω κορονοϊού, να μην έχουμε οποιαδήποτε προβλήματα με νοσηλείες. Αλλά δεν θα ακυρωθούν όλα τα προγραμματισμένα χειρουργεία. Θα ακυρωθούν τα ψυχρά χειρουργεία. Από τις 15 Δεκεμβρίου αποκλείονται από χώρους εστίασης για ανεμβολίας. Και από χώρους εστίασης. Αυτό ισχύει και για τα ξενοδοχεία, για τα εστιατόρια και για τα καζιδέρια των ξενοδοχείων. Όχι. Έχουμε διευκρινιστική απόφαση για το συγκεκριμένο θέμα, την έχουμε εκδώσει. Στα ξενοδοχεία δικαιούται κάποιος να μείνει σε κάποιο ξενοδοχείο σύμφωνα με το Safe Pass. Αφού παραμένει στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο, δικαιούται να επισκέπτεται τους χώρους εστίασης του ξενοδοχείου. Αλλά εάν κάποιος δεν είναι ενοίκος του ξενοδοχείου και δεν είναι εμβολιασμένος, δεν θα δικαιούται να χρησιμοποιεί την καφετερία ή το εστιατόριο του ξενοδοχείου. Κύριε Υπουργέ, αυτό το μέτρο λέει ότι. Λοιπόν, αυτά είναι τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την